Ευτυχισμένος. Ευτυχισμένος. Γι' αυτό και πολλοί πεθαμένοι παρουσιάζονται στους δικούς των, αλλά και στα συναξάρια της Εκκλησίας οι Άγιοι, και παρακαλούν όσους έμειναν εδώ δικούς των και τους κλαίνε, να μην κλαίνε απαρηγόρητα και να μην στενοχωρούν τόσο πολύ, γιατί εκείνοι είναι καλά. Πήγαν από το καλό που είναι η παρούσα ζωή, μέχρι καλό και πρώτο, στο καλύτερο και στο κάλλιστο που είναι η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας έχει Χριστάς ελπίδες για τους αποθαμένους και απηχωμένους. Και κάνει προσευχή και κάνει δέης. Γιατί η ζωή εδώ δεν είναι μέχρι τον τάφο. Συνεχίζεται. Ο τάφος είναι σκάλα προς τον ουρανό. Η πύλη της αιωνιότητας. Εκεί τελειώνει η λιτανία της παρούσας ζωής και μπαίνουμε πια στην αιώνια ζωή και βασιλεία. Στην αιώνια πατρίδα. Γι' αυτό και φροντίζουμε τους πεθαμένους μας. Τους κάνουμε κηδεία που σημαίνει φροντίδα. Τους κάνουμε θεία λειτουργία που σημαίνει τους δίνουμε το Χριστό και τη συγχώρεση των αμαρτιών τους και τη θεία του χάρη. Τους κάνουμε ελεημοσύνες, αυτό που δεν πρόλαβαν εκείνοι να κάνουν. Και όπως λέει ο Χρυσολύμων Ιωάννης, τους στέλνουμε κοντά τους. Λένε πολλοί θα τα πάρει κοντά του. Μπορεί να τα πάρει, αλλά υπάρχει άλλος τρόπος. Τους στέλνουμε κοντά τους όλα τα αγαθά που είχαν εδώ, τα υλικά και επίγεια. Πώς? Για τις ελεημοσύνες. Γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό. Τους θα στέλνουμε κοντά. Πάρε για την ψυχή του μακαρίτου, του άντρα μου, του αδελφού μου, του φίλου μου, του πατέρα μου, του παπά μου, του οποιοδήποτε. Πάρε αυτό και συγχώρεσέ τον. Γι' αυτό και όταν οι αρχαίοι έκαναν, οι χριστιανοί έκαναν την κηδεία και των μαρτύρων και των χριστιανών, καθόντουσαν τρεις μέρες επάνω στο μνήμα. Έτρωγαν εκεί, ήταν μαζί, έκαναν εκεί τη λειτουργία, προπαντός στους τάφους των μαρτύρων. Από εκεί προέκυψε η Αγία Τράπεζα να έχει υπ' αυτήν λείψανα μαρτύρων της Εκκλησίας μας. Έκαναν τη μακαρία, μακάριζαν δηλαδή, προσευχόντουσαν να κατατάξει ο Θεός με τους μακαρίους και με τους Αγίους τον άνθρωπο που έφυγε. Και έτσι είχαν σύνδεση και πολύ παλαιά, αλλά και σήμερα πάνε πάνω στους τάφους και των Αγίων, αλλά και των δικών τους και των δικών μας. Και τι κάνουν, μιλάνε. Και ξέρετε, ακούγεται. Να είστε σίγουροι ότι ακούγεται. Όσο Σεραφείμ του Σάροφ, η μεγάλη αυτή μορφή της ρωσικής ορθοδοξίας, έλεγε στον Κοσμάκη που τον αποθέωνε και τον λάτρευε σε εισαγωγικά κυριολεκτικά, τους έλεγε, βρε, άμα εγώ πεθάνω, να έρχεστε πάνω στο μνήμα μου και να μου λέτε ότι έχετε. Εγώ θα τα ακούω και σας βοηθάω. Και αμέτρητοι, αμέτρητοι το κάνανε και έπαιραν ανακούφιση και έπαιραν την ευχή του Αγίου και έβρισκαν λύση στα προβλήματά τους και έβρισκαν δρόμο στη ζωή τους. Και αυτή είναι η Εκκλησούλα μας. Υπάρχει ενότητα της ανθρωπίνης φύσεως, του ανθρωπίνου γένους, και εκεί που φεύγουν δεν εξαφανίζονται όπως πιστεύουν οι άπιστοι και οι μηδενιστές, αλλά απλώς υφίστανται βίου μετάθεση. Παίρνουν μετάθεση από τα λυπηρότερα εδώ στα θυμιδέστερα, δηλαδή στα χαρμοσυνότερα, στη χαρά του ουρανού, στην ανάπαυση και στη μακαρία απόλαυση. Γι' αυτό βλέπουμε τον Ιησού Χριστό μας όταν ανάστανε πεθαμένους, τους φώναζε και γύριζαν. Φώναξε το φίλο το Λάζαρο, Λάζαρε δεύρω έξω, έβγα έξω, έλα έξω Λάζαρε. Και ο Λάζαρος βγήκε, και μάλιστα δεμένος με τα νεκρικά σπάργανα και σάβανα και με τις ταινίες. Και μετά τον λύσανε για να προβάλλεις, βγήκε πάνω. Λάζαρε δεύρω έξω. Τι σημαίνει, την ψυχή υπάρχει στην άλλη πλάση. Τη φώναξε ο Χριστός που την έφτιαξε και την ξανάφτιαξε. Μπήκε στο σώμα, έτσι θα πούμε και στη Δευτέρα Παρουσία, στα σώματά μας όλοι. Βεβαίως. Μπήκε στο σώμα και βγήκε. Όπως και στον ιό της χείρας της Ναΐμ, τον πήγαιναν στο μνήμα, του είπε νεανίσκε, «Συ λέγω εγέρθητη, εγώ η πηγή της ζωής, η ζωή και η Ανάσταση και η αλήθεια σου λέγω, σήκω και ανεκάθισε ο νεκρός». Για σκεφτείτε, για σκεφτείτε. Και ανάστησε και την θυγατέρα του Ιάιρου.
Υπέσε γύρου. Κοριτσάκι σήκω. Και το κοριτσάκι σηκώθηκε. Και είπε, δώστε της να φάει. Την έπεισε από το χέρι. Μας πήγαν το χέρι ο Χριστός. Που είναι η Ανάσταση. Και είναι τόσο μεγάλη γιορτή η Ανάσταση, το θεμέλι του επιστέγασμα, που η Εκκλησία μας τι κάνει. Την εορτάζει κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή είναι ένα μικρό Πάσχα. Γι' αυτό θα μιλήσουμε τη Δευτέρα στο σταθμό της Εκκλησίας, 10 με 12 το βράδυ. Κάθε Κυριακή είναι ένα μικρό Πάσχα. Φώναξε λοιπόν ο Χριστός στους πεθαμένους και αναστήθηκαν. Γιατί οι ψυχές υπάρχουν αλλού. Που πάνε και τι γίνεται, βγαίνουν έξω από το χωρόχρονο. Και εμείς όντες στο χωρόχρονο δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτή την αλήθεια και αυτή την πραγματικότητα. Καθώς και τον παράδεισο δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε. Ο Απόστολος Παύλος, ο μέγας αγενεθής των εθνών και ιδρυτής της Εκκλησίας μας, τι έκανε. Πήγε, ιρπάγει, αρπάχτηκε εις τον παράδεισο. Εις τον παράδεισο. Και είδε εκεί πράγματα που δεν λέγονται. Και άκουσε πράγματα που εδώ δεν έχουν ακουστεί. Και ένιωσε αισθήματα που εδώ άνθρωπος δεν τα έχει νιώσει. Είναι τελείως διαφορετικά τα εκεί. Και ισχύει πάντα η μεγάλη συμβουλή και η μεγάλη αλήθεια που έχει πει ο μεγάλος δάσκαλος του γένους μας Ηλίας Μηνιάτης. Ω παράδεισε, μπορούμε να σε κερδίσουμε, αλλά δεν μπορούμε να σε καταλάβουμε. Είναι ακατάληπτα. Αφού και τα εδώ πολλές φορές είναι ακατάληπτο. Ούτε και αυτός μας δεν είναι καταληπτός. Λέει, εγώ το ξέρω τον εαυτό μου, δεν το ξέρεις. Εγώ το ξέρω τον άνθρωπο, δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Εδώ ξέρουμε ότι την ύλη που κρατάμε στα χέρια μας και λέμε, την ξέρω, πού την ξέρεις. Και η διάσπαση του ατόμου είναι περιγραφικός ορισμός της ύλης και όχι ουσιαστικός. Και όχι ουσιαστικός. Και ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάνης, ο κύριος Αλέξανδρος, πάει και η ώρα. Ο κύριος Αλέξανδρος, τι λέει για τον ήλιο, το ονομάζει Παμφαές άστρων της ημέρας. Να διαβάζει το Παπαδιαμάνη, είναι άριστα ελληνικά, από τον Όμηρο μέχρι σήμερα. Άριστα ελληνικά. Ονομάζει τον ήλιο Παμφαές, ολόφωτο, άστρων της ημέρας. Γιατί τα άστρα παίρνουν από την αστραπή του ηλίου, γι' αυτό λέγονται άστρα, από την αστραπή και την ακτίνα του. Ενώ ο ήλιος είναι Παμφαές, ολόφωτο, άστρων της ημέρας. Τι λέει λοιπόν ο κ. Αλέξανδρος, λέει ότι ο ήλιος για τους απίστους είναι ένιγμα. Ανεξήγητον τι. Για τους πιστούς, τι λέει, είναι θαύμα. Είναι θαύμα. Είναι θαύμα. Ανήκει ο ήλιος στα θαυμάσια του Θεού, τα οποία ο Κύριος εν σοφία επίησε. Όσε μεγαλύνθητα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησες. Και κάποτε στην Αμερική